Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Μπρέχτ, μετανάστες. Λαθεμένο μου φαινόταν πάντα το όνομα που μας δίναν. Μετανάστες θα πει εκείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους. Εμείς ωστόσο δεν φύγαμε γιατί το θέλαμε. Λεύτερα να διαλέξουμε μια άλλη γη. Ούτε και σε μια άλλη χώρα μπήκαμε να μείνουμε για πάντα εκεί, αν γινόταν. Εμείς φύγαμε στα κρυφά. Μας κυνηγήσαν. Μας προγράψανε. Και η χώρα που μας δέχτηκε σπίτι δεν θα είναι, μα εξορία. Έτσι απομένουμε εδώ πέρα ασύχαστοι, όσο μπορούμε πιο κοντά στα σύνορα, προσμένοντας του γυρισμού τη μέρα, καραδοκώντας το παραμικρό σημάδι αλλαγής στην άλλη όχθη, πνίγοντας με ρωτήσεις κάθε νεοφερμένο, χωρίς τίποτα να ξεχνάμε, τίποτα να παρνιόμαστε, χωρίς να συγχωράμε τίποτα από όσα έγιναν, τίποτα να συγχωράμε. Δεν μας ξεγελάει τούτη η τριγύρω σιωπή. Ακούμε ίσαμε εδώ τα όρια αυτά που αντιλαλούν από το στρατόπεδό τους. Εμείς οι ίδιοι μοιάζουμε των εγκλημάτων τους απόϊχος που κατάφερε τα σύνορα να δρασκελίσει. Ο καθένας μας, περπατώντας το πλήθος με παπούτσια ξεσκισμένα, μαρτυράει την τροπή του που τη χώρα μας μολεύει. Όμως κανένας μας δεν θα μείνει εδώ. Η τελευταία λέξη δεν υπόθηκε ακόμα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωση αφιέρωμα στην Παγκόσμια ημέρα μετανάστη. Στο σημερινό μας αφιέρωμα παρόντες είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάνος Γιώργος, ο αντιδήμαρχος Μανολεδάκης Θοδωρής και η Δημοτική Σύμβουλη Ρόκου Χαρά και Νίκος Αμανατίδης. Επίσης, Ανανιάδης, παιδιά, συγγνώμη. Έχω και ένα αυτό. Αντιπροσωπεία από το Αφγανιστάν, αλλά και προσφυγόπουλα που κατοικούν στο Δήμο. Καλώ την κυρία Νικολαίδου, από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης να βλέπει Δήμους με μια ιδιαίτερη ιστορία και παρελθόν να αφιερώνουν χρόνο, προσπάθεια και αγάπη σε αυτή τη μέρα. Ονομάζομαι Χριστίνα Νικολαίδου, είμαι δημοσιογράφος και τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχω αναλάβει την επικοινωνία στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ουσιαστικά είναι η υπηρεσία του ΟΗΕ για τη μετανάστευση. Λίγο να συστήσουμε, να σας πω 2-3 πράγματα για τον οργανισμό, δεν θα σας κουράσω, να αλλάξουμε αν είναι εύκολο τη διαφάνεια. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ιδρύθηκε το 1951 στη Γενέβη. Στόχο είχε ουσιαστικά την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα απαριθμεί 168 χώρες μέλη σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα ήταν από τα εγκρατικά μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και μπαίνει στις πρώτες χώρες που τον απαρτίζουν το 1952 με ένα γραφείο στην Αθήνα το οποίο λειτουργεί και σήμερα. Άλλη μια ημερομηνία καμπή για τον, και κομβική ημερομηνία για τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης είναι ο Σεπτέμβριος του 2016, οπότε και επισήμως εντασσόμεθα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Πάντα συνεργαζόμασταν με τον ΟΗΕ,
Ωστόσο, πέρσι, πριν περίπου ένα χρόνο και τρεις μήνες, ενταχθήκαμε και επισήμως στον ΟΗΕ και γι' αυτό είμαστε η υπηρεσία του ΟΗΕ για τη μετανάστευση, ο μεγαλύτερος οργανισμός παγκοσμίως που ασχολείται με τη μετανάστευση. Πριν να δούμε πολύ περιληπτικά τι κάνουμε σήμερα, θεώρησα σκόπιμο, παρόλο που για κάποιους μπορεί να είναι γνωστό, να ορίσουμε λίγο το τι είναι μετανάστευση. Και το θεώρησα σκόπιμο διότι αυτή τη στιγμή, λόγω των όσων συμβαίνουν στη χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια, η λέξη χρησιμοποιείται πάρα πολύ, είτε από εμάς, είτε σε συνδυασμό με τη λέξη πρόσφυγας, είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε αρνητικά είτε θετικά, είναι μια λέξη η οποία έχει μπει στην καθημερινότητά μας, παρόλο που το φαινόμενο δεν είναι σημερινό. Σύμφωνα λοιπόν με τον ορισμό του ΔΟΜ, για τον μετανάστη είναι ένα άτομο που διασχίζει σύνορα ή μετακινείται εντός της χώρας του, ανεξαρτήτως, και αυτό είναι το σημαντικό, του νομικού καθεστώτος που το διέπει, τον εθελοντικό ή μη χαρακτήρα της μετακίνησης, τα αίτια της μετακίνησης, τη διάρκεια της μετακίνησης ή της πιθανής παραμονής στον νέο προορισμό. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, η βασική διαφορά με τον πρόσφυγα είναι ότι ο πρόσφυγας εξ ορισμού εξωθείται, εξαναγκάζεται να φύγει από τη χώρα του. Ο μετανάστης είναι κάτι γενικότερο, το οποίο ορίζεται βάσει διεθνών συμβάσεων με αυτό. Σύμφωνα με την επόμενη διαφάνεια, δεν πειράζει, από εκεί. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι τι έχει κάνει ο οργανισμός και τι κάνει. Όπως σας είπα πριν, ιδρύθηκε το 1952 με σκοπό, το 51 με σκοπό να διαχειριστεί τις ροές που προέκυψαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μία από τις μεγαλύτερες αποστολές, και το είδα και στο βίντεο που ενδεχομένως να δούμε και μετά που έχετε προετοιμάσει, ήταν να προετοιμάσουμε τους Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι λόγω διαφόρων αιτιών, οικονομικών, κοινωνικών, φτώχειας, επιθυμούσαν ή ήθελαν ή αναγκάζονταν να φύγουν στο εξωτερικό. Έτσι, είμαστε μια 20ετία που επί της ουσίας βοηθάμε 140.000 Έλληνες μετανάστες να πάνε είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στην Αυστραλία, είτε στον Καναδά, είτε στη Νέα Ζηλανδία. Η επόμενη μεγάλη αποστολή του ΔΟΜ έγινε το 1980-1990, όπου πλέον βοηθάμε περίπου 90.000 μετανάστες, όχι Έλληνες αυτή τη φορά, που περνούν από τη χώρα μας, διότι πια η χώρα μας γίνεται και χώρα διέλευσης τη δεκαετία του 80-90, να πάνε στη ΣΥΠΑ, στην Αυστραλία, στον Καναδά και στη Νέα Ζηλανδία. Και έχει σημασία, μπορούμε, εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από το τι κάναμε εκείνη την εποχή για να ετοιμάσουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Ουσιαστικά τους κάναμε μαθήματα αγγλικών, ξένων γλωσσών, τους μαθαίναμε κάποια χρήσιμα, γίνονταν κάποια μαθήματα, ας το πούμε, κοινωνικού προσανατολισμού, προκειμένου να βοηθηθούν στη νέα τους ζωή. Και αφού περνάει όλη αυτή η ιστορία, κυρίως 50, 60, 70, φτάνουμε όπως είδαμε πριν στο 80 και στο 90, που πλέον γινόμαστε χώρα διέλευσης και όχι τόσο μετανάστευσης που φεύγουν οι Έλληνες, και φτάνουμε βέβαια στο 2015. Το πάω λίγο γρήγορα γιατί είναι κομβικά σημεία και δεν θέλω και να σας κουράσω. Τι έχει κάνει ο ΔΟΜ την τελευταία δεκαετία και τα τελευταία δύο χρόνια? Πρώτον, υλοποιούμε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα, είναι οι εθελούσες επιστροφές υπηκών τρίτων χωρών. Τα τελευταία 7 χρόνια έχουν γυρίσει εθελοντικά στην πατρίδα τους 40.000 υπήκοοι τρίτων χωρών. Ταυτόχρονα, μέσα στο ίδιο πρόγραμμα, 2.256 άτομα, πάλι υπήκοοι τρίτων χωρών, έχουν πάρει προγράμματα επανένταξης. Τι είναι το πρόγραμμα επανένταξης? Το πρόγραμμα επανένταξης είναι ότι κάποιος, εφόσον πληρεί τα κριτήρια, του βρίσκουμε δουλειά, του χρηματοδοτούμε μια δράση, του αγοράζουμε ένα ταξί, του αγοράζουμε κάποια ζώα, προκειμένου να γυρίσει πίσω στη χώρα του και να ενταχθεί ομαλότερα. Δύο είναι οι τρόποι ένταξης αυτή τη στιγμή για μας, οι κορυφαίοι, η γλώσσα και η δουλειά. Και σε ό,τι αφορά τη δουλειά, μέχρι στιγμής, μέσα σε ένα χρόνο, όπως μπορείτε να δείτε, 2.256 άνθρωποι φύγανε από εδώ με έτοιμη δουλειά, προκειμένου να δουλέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αφορά πρόσφυγες οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας ως επιτοπλίστων Σύριοι, οι οποίοι δικαιούνταν άσυλο και γι' αυτό πήγαν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία, από το 2015, οπότε και ξεκίνησε το πρόγραμμα, μέχρι και τώρα, οπότε και τελειώνει, περίπου 21.600 πρόσφυγες με τη βοήθεια του ΔΟΜ έχουν φύγει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο πρόγραμμα για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι είναι το πρόγραμμα, το σχολικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ξεκίνησε πέρσι,
με παιδιά προσφύγων και μεταναστών, που στόχος ήταν να πάνε στο ελληνικό σχολείο. Αρχικά, όπως ενδεχομένως κάποιοι να γνωρίζετε, δεν πήγανε στις πρωινές τάξεις, πήγανε σε απογευματινές. Τελείωνε το ελληνικό σχολείο και υπήρχε μάθημα κάθε μέρα 2 με 6, όπου πήγαιναν τα προσφυγάκια και κάνανε μάθημα. Αυτό το πρόγραμμα, με βάση αυτού του προγράμματος, 3.200 παιδιά προσφύγων και μεταναστών πήγαν στο ελληνικό σχολείο σε τάξεις απογευματινές 2 με 6. Πήγε καλά, είχαμε κάποιες αντιδράσεις, ενδεχομένως να τις είδατε στη τηλεόραση, αλλά η ουσία και αυτό που έμεινε είναι ότι οι κοινωνίες, τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί βοήθησαν και αυτό το πρόγραμμα πέτυχε. Φέτος ο στόχος είναι πιο ψηλός, όχι αριθμητικά. Αυτή τη στιγμή 1.500 παιδιά πάνε σχολείο, αλλά ένας αριθμός δυναμικός που αλλάζει. Φέτος στόχος μας είναι και η συνύπαρξη σε ελληνικές τάξεις προσφύγων και Ελλήνων, με τις όποιες δυσκολίες δεδομένων των διαφορών των πολιτισμικών και της γλώσσας. Και επίσης να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την στέγαση των προσφύγων, ο ΔΟΜ έχει φτιάξει 10 ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στην ενδοχώρα και όχι στα νησιά. Η πρώτη-τελευταία διαφάνεια, ουσιαστικά για να σας δώσω μια εικόνα λίγο των εθελούσεων επιστροφών και των ανθρώπων που έρχονται και θέλουν να γυρίσουν πίσω, αυτές είναι οι πρώτες 4 χώρες, Πακιστάν, Ιράκ, Αφγανιστάν, Γεωργία. Από αυτές τις χώρες προέρχεται η πλειονότητα των ανθρώπων που επιθυμούν μέσω του ΔΟΜ να γυρίσουν πίσω στις πατρίδες τους. Η τελευταία διαφάνεια είναι καθαρά ενημερωτική, για να έχετε μια εικόνα για τη δράση μας. Αν δεν φαίνεται τίποτα, δεν πειράζει. Στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κλείνοντας, ήθελα να πω το εξής και θα βασιστώ λίγο στο μήνυμα του Γενικού Διευθυντή του ΔΟΜ, που βγήκε σήμερα στη δημοσιότητα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μετανάστευσης. Αυτή τη στιγμή στόχος και προτεραιότητα είναι η ασφαλής και νόμιμη μετανάστευση. Σήμερα υπολογίζεται ότι περίπου το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι μετανάστες. Και είναι μετανάστες έτσι όπως τους ορίσαμε στην αρχή. Άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται χωρίς να εξετάζουμε το πού πηγαίνουν, το γιατί πηγαίνουν και το πώς πηγαίνουν. Και αν κάτσει και σκεφτεί κανείς λίγο τον ορισμό, θα δει ότι υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες. Άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κινούνται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, χωρίς να κινδυνεύουν με τα εισιτήριά τους, με τα χρήματά τους, με τις αποσκευές τους, με το στόχο τους, με το όνειρό τους, και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην ασφαλή μετανάστευση, εξωθούνται να φύγουν από τις χώρες τους, πέφτουν θύματα δουλεμπορίας και γενικώς δεν έχουν καθόλου εικόνα το τι θα πει ασφαλή μετανάστευση. Και σίγουρα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα παγκόσμια για το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, να εξασφαλίσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους την ασφαλή μετακίνηση. Διότι είναι ένα θλιβερό γεγονός το πώς αυτή τη στιγμή οι διακινητές, οι λαφροδιακινητές έχουν τον πρώτο λόγο σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Μπορούμε να πούμε, και δυστυχώς αυτό είναι μια ομολογία αποτυχίας, όχι μόνο για το ΔΟΜ αλλά και για το ΟΗΕ, ότι κάποιες φορές αυτοί ελέγχουν το παιχνίδι πολύ καλύτερα από επίσημους οργανισμούς. Και δεν είναι τυχαία η τελευταία ανακοίνωση που βγήκε από το ΔΟΜ, που καλούσε το ίδιο το Facebook, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λέγοντας ότι παιδιά, προσέχτε, αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο μέρος της διακίνησης, με χρήματα φυσικά, γίνεται μέσω Facebook. Προσπαθήστε να το βρείτε, να το ελέγξετε, αν είναι δυνατόν να το πιάσετε ή τέλος πάντων να το ελέγξετε. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι κάποιος που φεύγει αυτή τη στιγμή από την Συρία για να έρθει εδώ, πληρώνει τουλάχιστον 6 με 7.000 δολάρια στην καλύτερη, χωρίς να έχει καμία εικόνα του πού πηγαίνει. Και αν θα φτάσει βέβαια. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω και μια τελευταία πάγια θέση του οργανισμού, ότι για μας η μετανάστευση δεν είναι ένα πρόβλημα. Είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και όλοι είμαστε δυνάμοι μετανάστες. Είδαμε στην αρχή ότι ο ΔΟΜ βοηθούσε Έλληνες, τώρα βοηθάει υπηκόους τρίτων χωρών. Και όλο αυτό το πράγμα μπορεί κάποια στιγμή να ξαναγυρίσει και να βρεθούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Ελπίζω να μην σας κούρασε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τον Δήμαρχο που ήρθε όσο ανέβαινα στο πάνελ. Και δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο μετά, αν έχετε και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τον Δήμαρχό μας, Άρη Βασιλόπουλο, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Τον παρακαλώ. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση για τη σημερινή βραδιά. Ευχαριστώ. Συνηθίζουμε να λέμε τη λέξη μετανάστης ή πρόσφυγας και να αναφερόμαστε σε κάποιον άλλο. Ότι δεν είμαστε εμείς στη θέση του μετανάστη, είναι κάποιος τρίτος.
Η ζωή η ίδια, πέρα από το παρελθόν, μας έχει δείξει ότι και αυτά τα χρόνια 400 περίπου χιλιάδες Έλληνες, 400 τουλάχιστον χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες έχουν μεταναστεύσει σε χώρες κυρίως Ευρώπης λόγω της οικονομικής κρίσης. Άρα η λέξη μετανάστη δεν αφορά οι πρόσφυγες, δεν αφορά μόνο το 1 εκατομμύριο ανθρώπους που διέσχισαν την πατρίδα μας αυτά τα χρόνια ή τους 50.000 που αυτή τη στιγμή έχουν μείνει εγκλωβισμένοι εδώ, αλλά αφορά εν δυνάμει και εμάς τους ίδιους. Δεν είναι δηλαδή μια ταυτότητα η οποία αφορά κάποιους άλλους, αφορά και εμάς. Και εμείς ως Δήμος, και εμείς ως λαός θα έλεγα, όχι μόνο ως Δήμος, αγκαλιάσαμε αυτούς τους ανθρώπους, τους υποδεχθήκαμε και κάναμε το καθήκον μας απέναντι σε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Και ένας λόγος που νιώθω ιδιαίτερα περήφανος για το Δήμο μας, και εδώ να σημειώσω και να ευχαριστήσω και όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, γιατί δεν αφορά μόνο τη Δημοτική Αρχή, αφορά όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, που ψηφίσαμε ομόφωνα να απλώσουμε ένα χέρι βοήθειας, να δώσουμε μια αγκαλιά σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν μια ελπίδα και να ζητούν μια νέα πατρίδα, να τους υποδεχθούμε στην πόλη μας. Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος γι' αυτό, γιατί τιμούμε όχι μόνο τιμούμε την προσφυγική μας καταγωγή, τιμούμε τα 95 χρόνια που οι προγονείς μας πρόσφυγες ήρθαν σε αυτόν τον τόπο, αλλά σήμερα δίνουμε και εμείς με τη σειρά μας, δεν το ξεχνάμε, και δίνουμε τη σειρά μας μια χείρα βοηθείας σε αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν γι' αυτό. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που είστε όλοι σήμερα εδώ και είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά να μπορούμε να δίνουμε χαμόγελα, αισιοδοξία και ελπίδα σε ανθρώπους που, όπως εμείς πριν κάποια χρόνια, βρίσκονταν στις πατρίδες τους και απολάμβαναν μια ποιότητα ζωής. Πιστέψτε με, η Συρία δεν ήταν η πιο υποβαθμισμένη χώρα του πλανήτη, ίσα-ίσα, και τα οικονομικά συμφέροντα και κάποιες κακές λέξεις που όμως δυστυχώς απεικονίζουν την πραγματικότητα, ο υπεριαλισμός, ξερίωσαν αυτούς τους ανθρώπους και τους φέραν εδώ. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που τους βλέπουμε σήμερα εδώ να μπορούν να έχουν τη χαρά να συνεχίσουν το μέλλον τους σε μια νέα πατρίδα. Να είστε καλά. Και τώρα θα προβληθεί βίντεο με ταυτόχρονη απαγγελία του υπέροχου ποιήματος «Πατρίδα» μιας νεαρής και αξιόλογης ποιήτριας από την Κένια, τη Σουαρσάν Σάιλ. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του, εκτός αν πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία. Τρέχεις προς τα σύνορα μόνο όταν βλέπεις ολόκληρη την πόλη να τρέχει και εκείνη. Οι γείτονές σου τρέχουν πιο γρήγορα από σένα, με την ανάσα ματωμένη στο λαιμό τους. Το αγόρι που ήταν συμμαθητή σου, που σε φιλούσε μεθυστικά πίσω από το παλιό εργοστάσιο Τσίγκου, κρατά ένα όπλο μεγαλύτερο από το σώμα του. Αφήνεις την πατρίδα μόνο όταν η πατρίδα δεν σε αφήνει να μείνεις. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγά. Φωτιά κάτω από τα πόδια σου. Ζεστό αίμα στην κοιλιά σου. Δεν είναι κάτι που φαντάστηκες ποτέ ότι θα έκανες. Μέχρι που η λεπίδα χαράζει απειλές στο λαιμό σου. Και ακόμα και τότε ψέλνεις τον εθνικό ύμνο ανάμεσα στα δόντια σου και σκίζεις το διαβατήριό σου σε τουαλέτες αεροδρομίων, κλαίγοντας καθώς κάθε μπουκιά χαρτιού δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν πρόκειται να γυρίσεις. Πρέπει να καταλάβεις ότι κανένας δεν βάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα, εκτός αν το νερό είναι πιο ασφαλές από την ξηρά. Κανένας δεν καίει τις παλάμες του κάτω από τρένα, ανάμεσα από βαγόνια. Κανένας δεν περνά μέρες και νύχτες στο στομάχι ενός φορτηγού, τρώγοντας εφημερίδες. Εκτός αν τα χιλιόμετρα που ταξιδεύει σημαίνουν κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι. Κανένας δεν στέρνεται κάτω από φράχτες. Κανένας δεν θέλει να τον δέρνουν, να τον λυπούνται. Κανένας δεν διαλέγει τα στρατόπεδα προσφύγων ή τον πλήρη σωματικό έλεγχο σε σημείο που το σώμα σου πονούσε, ή τη φυλακή, επειδή η φυλακή είναι ασφαλέστερη από μια πόλη που φλέγεται και ένας δεσμοφύλακας το βράδυ είναι προτιμότερο από ένα φορτηγό γεμάτο άντρες που μοιάζουν με τον πατέρα σου. Κανένας δεν θα τον μπορούσε, κανένας δεν θα το άντεχε, κανένα δέρμα δεν θα ήταν αρκετά σκληρό για να ακούσει τα «γυρίστε στην πατρίδα σας μαύροι πρόσφυγες, βρωμομετανάστες, ζητιάνοι ασύλου, που ρουφάτε τη χώρα μας αράπηδες με τα χέρια πλωμένα, μυρίζετε περίεργα πολίτιστη, κάνετε λίμπα τη χώρα σας και τώρα θέλετε να κάνετε και τη δική μας». Πώς δεν δίνουμε σημασία στα λόγια, στα αγρία βλέμματα, ίσως επειδή τα χτυπήματα είναι πιο απαλά από το ξερίζωμα ενός χεριού ή ποδιού. Ή τα λόγια
είναι πιο τρυφερά από 14 άντρες ανάμεσα στα πόδια σου. Ή οι προσβολές είναι πιο εύκολο να καταπιείς από τα χαλίκια, από τα κόκαλα, από το κομματιασμένο κορμάκι του παιδιού σου. Θέλω να γυρίσω στην πατρίδα. Αλλά η πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία. Πατρίδα είναι ικάνη ενός όπλου. Και κανένας δεν θα άφηνε την πατρίδα. Εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγούσε μέχρι τις ακτές. Εκτός αν η πατρίδα σου έλεγε να τρέξεις πιο γρήγορα. Να αφήσεις πίσω τα ρούχα σου. Να συρθείς στην έρημο. Να κολυμπήσεις ωκεανούς, να πνιγείς. Να σωθείς, να πεινάσεις, να εκλυπαρίσεις. Να ξεχάσεις την υπερηφάνεια. Η επιβίωσή σου είναι πιο σημαντική. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα. Εκτός αν η πατρίδα είναι μια ιδρωμένη φωνή στα αυτή σου που λέει «Φύγε, τρέξε μακριά μου τώρα. Δεν ξέρω τι έχω γίνει, αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού θα είσαι πιο ασφαλής από ό,τι εδώ». Η μουσικός και μαέστρος της χοροδίας μας, κυρία Μαρία Κάτσαρη, έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Η χοροδία μας ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. Φέτος, δηλαδή, συμπληρώνει ένα χρόνο ζωής και τα περισσότερα από τα μέλη της είναι καινούργια που συνεχώς αυξάνεται. Παρόλο την αιώτηση ηλικίας μας, έχουμε ήδη στο ενεργητικό μας συμμετοχές σε διάφορες εκδηλώσεις. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι συμμετείχαμε στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου μας, όπου και φέτος θα τραγουδήσουμε την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου στο Άνοιγμα του Δέντρου. Τραγουδήσαμε στο τρίμερο εκδηλώσεων με την Πρωτική την Πρωτομαγιά, σε εκδήλωση που οροδιοργάνωσε ο Δήμος για την ημέρα της Γυναίκας, όπως και στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Μικρασιατών, στον οποίο θα τραγουδήσουμε και φέτος στις 21 Ιανουαρίου, που θα κόψουν και πάλι την πίτα τους. Θα τραγουδούσαμε και στο τριήμερο φεστιβάλ του Μετανάστες τον περασμένο Ιούνιο στο Άλσος, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν μας το επέτρεψαν. Αντί αυτού, είμαστε σήμερα εδώ και θα γευθείτε μια μικρογραφία αυτών που θα απολαμβάνετε στο τριήμερο. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα ρεπερτόριο με τραγούδια της μετανάστευσης και της προσφυγιάς, με σκοπό να δείξουμε ότι και τη μνήμη μας διατηρούμε, αλλά και όλοι μαζί ακόμα και τραγουδώντας μπορούμε να σμίξουμε τον κόσμο. Έλληνες, μικροί, μεγάλοι από άλλες χώρες, εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο, όχι για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Και τώρα θα έρθουν στη μνήμη μας διάφορες μέρες που έζησαν οι Έλληνες μετανάστες του 1935 στην Αμερική μέσα από την προβολή του ντοκιμαντέρ «Έλληνες μετανάστες του χθες στην Αμερική». Όσο χρειαζόταν οι Αμερικοί στιβαρά χέρια για να δαμάσουν τις απέραντες εκτάσεις που επί αιώνες πριν τις διαφέντευαν οι νομαδικές φυλές των ερυθροδέρμων, δεν υπήρχε κανένας λόγος να τεθούν φραγμοί στη μετανάστευση. Έτσι, ολόκληρο τον 19ο αιώνα, οι πύλες ήταν και έμειναν ανοιχτές. Τα πρώτα 70 χρόνια, 1820-1890, οι περισσότεροι μετανάστες είναι Ιρλανδοί, Γερμανοί, Βρετανοί, Γάλλοι και Σκανδιναβοί, συνολικά 6.717.626. Από αυτούς, τα 6.560.024 ήταν από τη Δυτική Ευρώπη. Οι αριθμοί αυτοί καθορίζουν αποφασιστικά και τελεσίδικα την εθνολογική σύνθεση του Αμερικανικού λαού. Από τις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζουν τα μέτρα περιορισμού της εισόδου μεταναστών στη χώρα με διάφορους νόμους, επιχειρεί το κράτος να βάλει φραγμούς με αριθμητικές αναλογίες για κάθε χώρα, με προϋποθέσεις να έχουν στοιχειώδεις γραμματικές γνώσεις και βέβαια πάνω απ' όλα τα τεστ υγείας που περνούσαν στο Ellis Island για να τους επιτραπεί η είσοδο στη χώρα. Μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους, η Ευρώπη έβγαινε από τη θύελλα γυρασμένη και κλονισμένη, ενώ η Αμερική παρέμενε νέα, ζωντανή, δυναμική. Mass emigration from Greece began in the 1890s and through to the 1920s, about 400,000 people emigrated to the United States. Greece at the time was an agricultural country, fairly poor. A lot of people were peasants, very small plots of land throughout southern Greece and the islands. And what happened in the mid-19th century was that most people were barely making a living in the country in agriculture. Then vine production suffered a blight. Grapes were destroyed, currant production went down, and the solution was to emigrate to the United States. Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες έφτασαν στην περιοχή της Νέας Υόρκης το 1850. Όμως το πρώτο μεγάλο κύμα άρχισε την περίοδο του 1890 και κράτησε μέχρι το 1920. Ήδη την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, 170.000 Έλληνες ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 1891 έως το 1921, η μετανάστευση των Ελλήνων έφτασε στις 450.000. Το 95% κατευθύνθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δημιουργία της Ελληνοαμερικανικής κοινωνίας έγινε μεταξύ 1910 και 1940 και η αρχή της συνολικής εδραίωσης μέχρι το 1948. Πλήρωναν ενίκιο όμως, και μάλιστα πλήρωναν για τα πάντα, για τα εργαλεία που δούλευαν, για τη δυναμίτιδα που χρησιμοποιούσαν. Αυτοί πλήρωναν. Ναι, οι εργάτες. Πλήρωναν για τον παπά που πήγαινε κάθε Κυριακή να λειτουργήσει, για το καφενείο που είχαν εκεί, για το σχολείο, για τα πάντα. Οι μετανάστες στην εποχή εκείνη αναζητούσαν δουλειά σε ορυσία, μεταλλεία, σιδηροδρόμους, βιομηχανίες και ζαχαροφυτίες. Οι περισσότεροι ήταν αναγκασμένοι να κάνουν δουλειές του ποδαριού, να γίνουν λούστροι, μικροπολιτές, αχθοφόροι, πιατάδες. Ζούσαν μέσα σε τρόγλες
4 και 5 μαζί σε ένα δωμάτιο για να μαζέψουν χρήματα να τα στείλουν στους δικούς τους. Οι οδυνηρές εμπειρίες που αντιμετώπισαν οι πρώτοι μετανάστες στην Αμερική ήταν η άγνοια της γλώσσας και των νόμων, η έλλειψη πείρας, η διαφορετική κουλτούρα και το διαφορετικό περιβάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών. A mine blows up and the boss says the first thing, how many mules did it kill? Because a mule you had to buy, right? It was like a piece of equipment. But the men who might be killed next to the mule, they replaced themselves. They were eager, they needed the money, they'd come down. You didn't have to buy a man, they'd come of their own accord. Οι περισσότεροι μετανάστες ήταν εργάτες, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Η εκμετάλλευσή τους δεν γινόταν μόνο από ασυνείδητους Αμερικανούς, αλλά και από Έλληνες που ήταν ήδη εγκατεστημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ατζέντιδες που τους παραλάβαναν, τους εκμεταλλεύονταν στο έπακρο, τους ξεζούμιζαν στην κυριολεξία όσο άντεχαν. The labor agents by and large were not a very honest or very patriotic group of men. Often they'd give a man, and this happened to my grandfather in Colorado, they'd write a slip of paper, you report to the foreman of this railroad line in this part of Colorado, you give the labor agent your last dollar, you'd jump on a boxcar, go into the middle of Colorado, we have no job for you, and there you were with no money, not knowing really where you were, no work, and the labor agents, if they got you a job and kept you, you had to pay them a fee to keep your job, or they would have you fired. Στάση των εργοδοτών ήταν σκληρή έναντι των μεταναστών. Η φιλοσοφία τους ήταν πλήρη εκμετάλλευση από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, πληρώνοντάς τους με πενιχρό μεροκάματο 2 με 3 δολάρια αντί για 5 που προβλεπόταν. Ήθελαν νέους με γερές πλάτες να αντικαταστήσουν τους παλιούς και εξασθενημένους εργάτες που τους αντιμετώπιζαν σαν αναλώσιμα και επίσης να αντικαταστήσουν τους εργάτες που απεργούσαν. Μέσα στη φιλοσοφία των εργοδοτών ήταν να τους κρατούν κάτω από καθεστώς τρόμου με βία και προπυλακισμούς, με την ιδιωτική τους αστυνομία να εισβάλλει στους καταβλισμούς, να ελεηλατεί και να ασκεί ψυχολογική βία. I don't know her today. There's a magazine named in her honor, but most people don't even know who she was. She was a labor leader, a labor organizer. She was actually originally, her family were famine immigrants from Ireland, came over in the mid-19th century. Mary Jones describes in her autobiography, which she wrote in 1925, describes how one by one all four children and her husband died in this epidemic, this yellow fever epidemic in 1867. We know that sometime when she's around 60 years old or so, she's clearly involved with the labor movement. She's there in great mine strikes, working for the United Mine Workers, going across the country. She's everywhere. And not just organizing miners, she organizes seamstresses, she organizes brewery workers, she organizes across many trades, but especially miners. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1913 ξεκινά η μεγάλη απεργία, στην οποία συμμετέχουν 11.000 ανθρακορίσιοι, 800 από τους απεργούς είναι Έλληνες και με τα λιγοστά όπλα φύλαγαν τις εισόδους των ορισίων, ενώ εγκατέλειψαν τις ξύλινες παράγκες φορτώνοντας τα λιγοστά υπάρχοντά τους σε άμαξες με τις οικογένειές τους και στρατοπέδευσαν στον καταβλισμό που έστησαν. Το Λάντλο ξεχωρίζει μέσα στην ιστορία του Αμερικανικού Εργατικού Κινήματος γιατί αποτελεί την κορύφωση της εποχής βιομηχανικής βίας. Είναι μια βία απεργία, βία από το ξεκίνημά της, παρατεταμένη, σε ένα απομακρυσμένο σημείο, μακριά από τα αστικά κέντρα όπου υπάρχει μια άλλη τύπου πολιτική και κοινωνική ζήμωση και στην οποία αυτή τη σύγκρουση στο Λάντλο πρωταγωνιστούν εργάτες, μετανάστες εργάτες, οι οποίοι μέχρι χθες θεωρούνταν ανοργάνωτοι και μακριά από κάθε δυνατότητα πολιτικής και κοινωνικής διεκδίκησης. Μέσα σε σκηνές, έξω από το Τρινιτάδ στην κοιλάδα του Λάντλου, όπου άντεξαν καρτερικά όλες τις κακουσίες και το βαρύ χειμώνα, με πολύ σιόνι, σχεδόν 8 μήνες μέχρι τις 20 Απριλίου
1914, ημέρα Πάσχα. Οι Έλληνες γιόρταζαν το Πάσχα με όλα τα παραδοσιακά έθιμά τους και συμμετείχαν στη γιορτή και εργάτες από όλες τις εθνικότητες. Το σούρουπο, η εθνοφρουρά έστησε μυδράλια και κύκλωσε τον καταβλισμό. Με το σύνθεμα «Θα θερήσουν τους εργάτες» που αντιστάθηκαν με τα λιγοστά όπλα που είχαν, έβαλαν φωτιά στις σκηνές και έριξαν πετρέλαιο στις τάφρους που είχαν σκάψει οι εργάτες για να προστατέψουν τα γυναικόπαιδα και τα έκαψαν ζωντανά. Μετά έβαλαν φωτιά με πετρέλαιο για να κάψουν και να εξαφανίσουν τα πτώματα. Ο επικεφαλής της Εθνοφρουράς, λοχαγός Λίντερφελτ, θα χτυπήσει με τον υποκόπανο του όπλου του στο πρόσωπο τον Λούι Τίκα, που πέφτοντας εμόφυρτος θα τον πυροβολήσουν πισόπλατα οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς. Ο αριθμός των νεκρών θα μείνει ανεξιχνίαστος, θα αναγνωριστούν μόνο 50 πτώματα, εκ των οποίων 17 είναι Έλληνες και ο Λούις Τίκας. Ο Λούις Τίκας θα ταφεί στο νεκροταφείο του Τρινιτάδ σε μια επιβλητική κηδεία που πίσω από την άμαξα με τη σωρό του ακολουθούσαν τρεις Έλληνες απεργοί με μεσίστες τις σημαίες της Ελλάδος, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Πολιτείας του Κολοράντο. Μετά ακολουθούσαν 500 Έλληνες απεργοί και εν συνεχεία χιλιάδες ανθρακορίσιοι απεργοί από 26 εθνικότητες σε μια πομπή που ξεπερνούσε το 1 μίλι. Μετά το θάνατο του Λούι Τίκα, η κυβέρνηση έδωσε εγγυήσεις στους εργάτες να μην ξεσηκωθούν και άσκησε πίεση στις εταιρείες να λάβουν μέτρα ασφάλειας στις στοές των ορυσίων, να καταβάλουν το νόμιμο μεροκάματο και να τηρούν ανθρώπινο ωράριο. Έτσι μετά το θάνατο του Λούι Τίκα κατέκτησαν τα πρώτα δικαιώματα οι ανθρακορείς. Κυρία Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε στη σημερινή μέρα του μετανάστη. Ονομάζομαι Μοχτάρ Ρεζάι, είμαι από το Αφγανιστάν και είμαι στο δημόσιο σχέση της αφγανικής κοινότητας μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα. Θέλω να σας πω δύο λόγια για την αφγανική κοινότητα και γενικά για κάποια θέματα που απασχολούν σήμερα πολλοίς κόσμους. Η αφγανική κοινότητα ιδρύθηκε το 2007 από τους ίδιους μετανάστες και πρόσφυγες εδώ στην Ελλάδα, που ήδη είχαν περάσει αρκετά χρόνια εδώ στην Ελλάδα, που πραγματικά η ελληνική κοινωνία τους είχε αγκαλιάσει. Τα οποία από αυτά τα άτομα σήμερα είμαι και εγώ. Αλλά προσπαθήσαμε όλοι μας για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο, σε κάποιο σημείο που να μπορέσουμε να φύγουμε και να τιμήσουμε με τις μέρες, όπως η μέρα του μετανάστη, η μέρα του πρόσφυγα. Γιατί το Αφγανιστάν είναι μια χώρα η οποία, όπως γνωρίζετε, 4 έως 5 δεκαετία υπάρχει πόλεμος. Κάποιοι φύγανε λόγω οικονομικά, κάποιοι άλλοι φύγανε λόγω πόλεμο. Όμως, να ξέρετε ότι σήμερα θα σας παρουσιάσουμε για τη μέρα του μετανάστη. Εν συνέχεια, θα ακολουθήσει παραδοσιακή μουσική, τα αμπουράς, που οι δύο καλοί μας φίλοι με τη σειρά τους, ο ένας μετά το άλλο, θα παίξει αυτό το όργανο. Και μετά, στη συνέχεια, έχουμε δύο κορίτσια που θα χορέψουν παραδοσιακό χορό και στη συνέχεια, στο τέλος, έχουμε μια ομαδική από την ομάδα χορού. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να απολαύσετε. Oh,
θα χορέψουν δύο μικρά κοριτσάκια, όπου θα χορέψουν λίγο στην αφγανική μουσική. Δυστυχώς δεν είχαμε τέτοια δυνατότητα παράλληλα με τη μουσική να παίζουν, να χορεύουν τα παιδιά, αλλά αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσουμε λίγο το τεχνικό κομμάτι για να μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε και άλλο κομμάτι του χώρου μας. Todos mis sentidos van pidiendo.
ξένων κοινοτήτων και την ελληνική κυβέρνηση και την Βουλή. Έχει 42 οργανώσεις μέσα, είναι πολύ δραστηριός σύλλογος, γι' αυτό είναι μη κερδοσκοπικό οργανισμός, ΜΚΟ, και προσπαθούμε πολλά να κάνουμε. Ιδιαίτερα σε αυτή την ημέρα που είναι η μέρα μεταναστών, χθες σχεδόν όλη την ημέρα περάσαμε στον Ελαιώνα. Από την άλλη πλευρά, και εγώ ήμουν σε μια πολιτιστική εκδήλωση που αξίζει να κάποιος να δει. Από Πέμπτη αρχίζει να δείχνουν μια ταινία από την Γεωργία. Και ο οποίος γνωρίζει ότι είναι Κάφκασος, και τουλάχιστον ο όρος Κάφκασος είναι για όλους οικείο και πολύ σημαντικό, πιστεύω ότι ιδιαίτερα αυτοί που ήταν στο Πόντο έχουν. Αλλά δεν χρειάζεται, κάθε Έλληνας νομίζω έχει μέσα του έναν Προμηθέα, και Προμηθέας είναι που είναι στο Κάφκασο τιμωρημένος, επειδή ήταν στο πλευρό των ανθρώπων. Και πιστεύω δείχνει πολύ καλά χαρακτήρα των Έλληνων μέσω του Προμηθέα. Και κάθε Έλληνας, πιστεύω, έτσι έχω αισθανθεί, εγώ είμαι ελληνιστής,
φιλέλληνες, ήταν το την φιλέλληνα από καταγωγή μου και γνωρίσκο και πριν. Ο παππούς μου ήταν ένας από τους γνωστούς Γεωργιανούς συγγραφές, ο οποίος έχει συγγράψει μαζί μια ελληνική, ένα σύλλογο ελληνικής μυθολογίας, τρίτομο. Και πολλές γενιές έχουν μεγαλώσει με αυτή τη διαβάζοντας τις ελληνικούς μύθους. Δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά, περισσότερα πολιτιστικά. Θέλω να σημειώσετε ότι από την άλλη εβδομάδα αρχίζει αυτή η ταινία που είναι πολύ σημαντικό για τον Κάφκασο. Λέγεται Τέντερ. Πολύ εύκολο να θυμηθείτε. Τέντερ. Και δείχνει ακριβώς και πήρε βραβείο πρόσφατα, πριν από 10 μέρες ακριβώς, πήρε βραβείο στο Παρίσι από το UNESCO για πολιτισμική διαφορετικότητα. Και αυτό είναι όρος μάλλον, αυτή είναι λέξη που μας θυμίζει τώρα και στη σημερινή εκδήλωση και ολόκληρη μέρα μεταναστές και μετανάστη. Ό,τι είδαμε σήμερα και εγώ, ό,τι πρόλαβα να δω, αυτό με τον Θάρη, οι πολλοί Έλληνες έχουν δει αυτές τις σε χειρόγραφα, σε μικρογραφίες. Όποιος και περισσότεροι από εσάς μάλλον έχετε συναντήσει. Και τα ποίηματα που έλεγε είναι σχεδόν ίδια ποίηματα, ίδιο στυλ, όπως είναι ομοιρικά ποίηματα. Υπάρχει μεγάλη σοφία, μεγάλη ομορφιά σε αυτές τις κουλτούρες. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να τους αγκαλιάζουμε και πρέπει να μάθουμε τι είναι αυτή η κουλτούρα, όπως και εμείς οι ξένοι πρέπει να μάθουμε με ζήλο ελληνική κουλτούρα. Εγώ έχω την μεγάλη τιμή στη ζωή μου, πολλά χρόνια ως ελληνιστής, ως φιλέλλην, δεν υπερβάλλω, έτσι αισθάνομαι και χωρίς υπερβολή, πολλά χρόνια βοηθούσα την ελληνική κοινότητα, ιδιαίτερα νεολαία της Τυφλίδας, ελληνική νεολαία, στην ένταξη στην γεωργιανή κοινότητα, στο γεωργιανό στους διανοουμένους της Γεωργίας. Επειδή μεταξύ αυτών των νέων υπήρξαν πάρα πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες που σήμερα ζουν εδώ, στην Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα περισσότερο. Ένας από αυτούς είναι Γκέλλας Κεσίδης, παραδείγματος χάρη, ένας από τους μεγαλύτερους σήμερα γλύπτης Ελλάδος που έχει καταγωγή από τη Γεωργία. Σύμβολο Έλληνο-Γεωργιανό, παραδείγματος χάρη, πολιτιστικών σχέσεων που κορυφώνεται, είναι ένα όνομα, Πόντιο, μεγάλο Πόντιο. Οδυσσέας Δημητριάδης, αν έχετε ακούσει, ένας μεγάλος μαέστρος που διεύθυνε ορχήστρες και στο Μπολσόι και εδώ, στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, πολλές φορές στο Μέγαρο. Μέχρι 93 χρονών έχει διευθύνει την ορχήστρα. Και σήμερα έχω ιδιότητα επίσης να εκπροσωπώ το Γεωργιανό Πολιτιστικό Κέντρο που ονόμασα Κάφκασος και από εκεί έχουμε μόνο τρεις χώρους να σας δείξω. Δεν έχω μεγάλο χώρο που χρειάζεται άπλος Γεωργιανό χώρο που είναι επίσης ένα διήγημα όπως αυτό το ωραίο τραγούδι που είχαμε από το Αφγανιστάν. Παρόμοια είναι, χωρίς λόγια, με κίνηση, δείχνει παράδοση, δείχνει σχέση με την παράδοση. Δείχνει επίσης προσπάθεια των χωροδιδασκάλων Γεωργιανών και μη Γεωργιανών, επειδή έχουν πολλές μεικτές οικογένειες Ελληνογεωργιανής καταγωγής, να μάθουν παιδιά πολιτισμό της χώρας τους, αλλά ταυτόχρονα να είναι καλοί πολίτες της Αθήνας, καλοί πολίτες της Ελλάδας, επειδή αυτή η γενιά, είναι η δεύτερη, είναι η τρίτη γενιά, όπως και η δεύτερη γενιά, μάλλον θα μείνει εδώ, αλλά θα έχουν πιο περισσότερες επικοινωνίες να αναπτύξουν με την ιστορική τους πατρίδα, όπως είχαμε εμείς ανέκαθεν από την εποχή του Κορυφαίου, αλλά προϊστορικά. Λοιπόν, έχουμε τρεις χορούς που μας θυμίζει μάλλον με τα κοστούμια τους κάποια κινήσεις αριστοκρατικές κινήσεις και μήπως μπορώ να κάνω ανακοινώσεις σε κάθε χώρο.
και πώς το περάσετε. Πρώτος χορός είναι γιορταστικός, ένα ντουέτο. Ακριβώς. Αρχίζουμε με ένα χορό που μας θυμίζει Βυζάντιο, μας κοινές πολιτιστικές ρίζες που έχουμε, κοινή πολιτιστική κληρονομία. Χορός Βυζαντινής εποχής, μάλλον υπήρξε και στην Κωνσταντινούπολη, χορεύουν τρεις πριγκίπισσες, με ενδυμασία Βυζαντινού. Αυτός ο χορός διατηρήθηκε μόνο στην Γεωργία δυστυχώς. Έτσι, πολλοί από εσάς, οι κατηγορία διδάσκαλοι, μπορεί να πάρουν σαν παράδειγμα και αν όποιος θέλει να μάθει πώς χορεύουμε εμείς στο πολιτιστικό μας κέντρο, που είναι ακριβώς στην πλατεία Βικτωρίας, όπως και εκεί στεγάζεται και ελληνικοφόρο μεταναστών, πάλι Κάφκασος φιλοξενεί το ελληνικοφόρο μεταναστών, και η κυρία Εκατερίνη Μάτσικαρη, η Κοδασίλη, η οποία είναι χορογράφος μας και μας παρουσιάζει τρεις κυρουγίνησες που λέγεται, χορός λέγεται Σαμάια. Thank you.
Βυζάντιο, με κινήσεις εκπληκτικές και έτσι λόγω του Καυκάσου, της Λάγουνα, πάντα είναι κλεισμένο, αποκλεισμένο από το υπόλοιπο χώρο και έτσι διατηρήθηκαν πολλά πράγματα, ήχη και έτοιμα, μουσική, τραγούδι και τα λοιπά που μπορεί κανείς να μελετήσει εν συνέχεια. Και τώρα θα έχουμε ένα χορό που είναι από το περίπου το 19ο αιώνα. Είναι γιορταστικός χορός και από εκεί είναι ένα ντουέτο από παλιά Τυφλίδα. Τυφλίδα είναι πόλης, πρωτεύουσα της Γεωργίας, προέρχεται η ονομασία, έρχεται Τυφλίδα στα Γεωργία, είναι ζεστός τόπος, γιατί έχει γευματικά νερά, γι' αυτό είναι Τυφλίδα, Τυφλίδα. Και ο χορός αυτός είναι ένα ντουέτο, πολύ ρομαντικό και πολύ αριστοκρατικό και χορεύεται κατ' εξοχήν στις γιορταστικές εκδηλώσεις. Σεβασμός, δεν αγγίζει άντρας του γυναίκα. Είναι κάτι απόσταση, υπάρχει και αυτό είναι πάλι δείχνει και δραματίζει την κατάσταση ουσιαστικά στον χώρο. Και τελευταίος χορός, έχουμε έναν αυλικό πάλι, την αυλή που χορεύεται, επειδή η Τυφλίδα ήταν μια μητρόπολη, πολύ πολιτισμική και είχαν και εμείς πολλούς πρόσφυγες, πολλούς μετανάστες και όλους προσπαθήσαμε να εντάξουμε στην γεωργιανή κοινωνία. Και έλεγα ακριβώς ότι έχω αυτή την τύχη, ότι βοηθούσα τους Έλληνες τότε, αλλά τώρα προσπαθούν τους γεωργιανούς να βοηθήσουν να εντάξουν στην ελληνική κοινωνία.
Λοιπόν, ένας χορός που λέγεται Jay Rani, μπορεί να είναι φίλοι μας εδώ, θα καταλάβουν καλύτερα, να έχει στοιχεία μέσα από κεντρική Ασία μέχρι Αφγανιστάν. Πιστεύω και αφγανικά θα έχεις. Λοιπόν, Jay Rani. Τα κάμιονια θα ξεφορτώσουν.
μου πετάξεις το αυτή, δυο λόγια ναι τα σκέτα.
γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σε όλες τις καρδιές, σε όλα τα χείλη. Έτσι να λέτε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάτε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποιήματα, σου φτιάχνω 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδερφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, τον κόσμο. Στη Λίμνη. Παρόλα αυτά, είχε το ίδιο νόημα και πιστεύω ότι μπορέσαμε να το περάσουμε. Ήταν μια συνεργασία τριών διαφορετικών τμήματων του πολιτισμού, της χοροδίας, της μουσικής δηλαδή, του εργαστηρίου ζωγραφικής, αυτό το έχουν κάνει παιδιά, όπως και τις μέσα σελίδες στο δίπτυχο που κυκλοφόρησε, από το εργαστήριο ζωγραφικής του Δήμου μας, και επίσης, από το θεατρικό τμήμα της κυρίας Θεοδωρακοπούλου, την οποία είδατε να παρουσιάζει, να απαγγέλει και ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Θα θέλαμε τώρα, τελείως συμβολικά, να απονείμουμε κάποια, δεν θα έλεγα επαφλά, κάποια αναμνηστικά. Έτσι για να θυμούνται και οι φίλοι μας καλεσμένοι, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα και την Αφγανική κοινότητα και το Πολιτιστικό Σύλλογο Γεωργίας και το Φόρουμ Μεταναστών και το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης που ήταν παρόντες, που δώσανε πραγματικά ένα κομμάτι από τον πολιτισμό τους και ήρθαμε σε επαφή μαζί του και καταλάβαμε κάποια πράγματα που ίσως ορισμένοι από εμάς δεν ξέραμε. Και θα παρακαλούσα τώρα, ανάλογα με το όνομα που ακούει ο καθένας, να έρχεται να παραλάβει από τα δικά μας τα παιδιά τα αναμνηστικά που σας είπαμε. Ακούραστα δουλεύει, κράτησε τον Ευαρή, την κυρία Μαρία Κάτσαρη. Ευχαριστούμε πολύ. Οφείλουμε πάρα πολλά, γιατί πραγματικά από το μηδέν ξεκίνησε η χοροδιά, δεν υπήρχε τίποτα και σε ένα χρόνο πιστεύω ότι κάτι έχουμε καταφέρει. Την κυρία Γεωργία Θεοδωρακοπούλου, την ακούραστη φίλη μας που είναι πάντα στο πλευρό του Δήμου, ό,τι και αν χρειαστεί. Το Πολιτιστικό Σύλλογο Κάφκασον, καλούμε την κυρία Μαρτσαρίνα Καρδάκη.
τον εκπρόσωπο από την Αφγανική κοινότητα, τον κύριο Μοχτάρ, που ξέχασε να σας πει ότι το όνομά του σημαίνει Δημόκλητος στα ελληνικά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Την κυρία Γεωργία Καπετανάκη, ζωγράφος μας είναι εδώ. Όχι. Εργάζεται και στο Κερατσίνι και δεν έχει προλάβει να έρθει. Θα της το δώσουμε μετά. Λοιπόν, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, τον κύριο Μικαβερίτσο. Είναι κάποιοι που λείπουν, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Θέλω τώρα, εκ μέρους της ομάδας πολιτισμού που είχαμε και δούλευε ακούραστα και ήταν ομάδα που απόλυτα συνεργαζόταν και παρήγε πραγματικά πολιτισμό, γιατί για μας αυτό είναι πολιτισμός. Δεν είναι να αναθέτουμε σε κάποια γραφεία ή σε κάποιες εταιρείες να οργανώνουν εκδηλώσεις. Εμείς θέλουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις, να καταλήγουμε κάπου και όχι μόνο να το αποφασίζουμε, αλλά να το υλοποιούμε κιόλας. Θέλω λοιπόν, εκ μέρους της ομάδας αυτής, να καλέσω την προηγούμενη Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, η οποία πραγματικά με ανιδιοτέλεια, ακούραστα, έκανε τα πάντα σε αυτό το τομέα και της οφείλουμε πάρα πολλά που ξαναλειτουργήσε το εικαστικό εργαστήρι, ξαναδημιουργήθηκε η χοροδία και θα ήθελα εγώ προσωπικά να της το δώσω. Κυρία Χαράρόπου. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Μπορείτε τώρα να, έτσι για να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα, να περάσετε έξω, να φάμε, να πιούμε, να ευχηθούμε για το 2018 να έχει περισσότερη ειρήνη, αγάπη, αλληλεγγύη για όλο τον κόσμο, για όλους τους λαούς. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάτε. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω, εδώ τους δύο εδώ δημιουργούς, ακούραστους εργάτες εδώ, για την τιμή που μου κάνανε να παρουσιάσω αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Στις 22 Δεκέμβρη, ημέρα Παρασκευή, στις 8 η ώρα στο Πάρκο Μικρασιατών θα ανάψει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο Δήμαρχος. Η χοροδία μας θα είναι εκεί στις 7 η ώρα και θα ακούσετε κάλατα και χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα τραγούδια μαζί φυσικά με τα παιδιά μας πάντα και τα παιδιά της Περινεοθήκης ΑΜΕΑ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλούμε τα μικρά παιδάκια όλα να έρθουν εδώ να τους δώσουμε κάτι που έχουμε για αυτές τις μέρες.
εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε το κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε το κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε το κόσμο.